Εγώ βασικά προσωπικά είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Και είμαι στενοχωρημένος διότι ο ιδρώτας των παιδιών και όλο αυτό των ανθρώπων που έρχεται να μας δει, σήμερα τους στενοχωρήσαμε, αλλά τους στενοχωρήσαμε διότι βρεθήκαμε και σε μια κακή συγκυρία. Ο αντίπαλός μας κατάφερε γρήγορα, ειδικά το πρώτο γκολ, να βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο έγινε μετά από ένα δικό μας λάθος κατά τη φάση της ανάπτυξης. Και ομολογουμένως, όλη τη ευκαιρία δημιούργησε ο αντίπαλός μας και στα δύο ημίχρονα ήταν από κάποιες δικές μας λάθος μεταβιβάσεις κατά τη φάση της ανάπτυξης. Θέλω να πω, ήταν αντεπιθέσεις, αλλά από δικά μας απλά λάθη. Προσπαθήσαμε να ανακάμψουμε, αλλά ομολογούμενος όταν χάνεις 2-0 δεν είναι πολύ εύκολο για την ψυχολογία των παιδιών. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, κερδίσαμε πάρα πολλές στατικές, δεν καταφέραμε να τις αξιοποιήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε περισσότερο από 10 γωνία, δηλαδή corner. Μαζί με τα πλευρικά έχουμε ξεπεράσει 15 στατικές που να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έπρεπε να αξιοποιήσουμε μία. Αυτό πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στους αντιπάλους μας. Θέλω όμως, στο βήμα που μου δίνεται, να πω ότι τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά στην προπόνηση. Γιατί τώρα αυτό το περιστατικό, αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η ήττα θα μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς. Θα μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς για τη συνέχεια, διότι ποτέ ένα πρωτάθλημα ή μια διαδρομή τέτοια δεν ήταν εύκολη. Περνάει πάντα από τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Έχουμε ένα πολύ καλό ως ομάδα εμείς. Έχουμε μία μορφή αλληλοϋποστήριξης. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και ειλικρινά θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο μας που μας ακολουθεί και ότι είναι σίγουρο, ακόμα και σήμερα, δεν πήγε καλά, ότι προσπαθούμε.